Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Τετατέτ εδώ στη Γύρω Τηλεόραση. Πλησιάζει ο καιρός για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου και μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Και σημερινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Χάρης Αϊδονόπουλος, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το νέο κόμμα του κύριου Λοβέρδου, Δημοκράτες. Κύριε Αϊδονόπουλε, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι παρόν. Ευχαριστούμε εμείς για την παρουσία σας. Κύριε Αϊδονόπουλε, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος σας γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος που μας ακούει εδώ πέρα στην εκπομπή, καθώς έχετε ένα αρκετά μεγάλο αυτοδιοικητικό ιστορικό. Έχετε βρεθεί σε θέσεις ευθύνης σε Δήμο, Περιφέρεια, σε συλλόγους ιατρικούς και ούτω καθεξής. Και τώρα θέτετε τον εαυτό σας υποψήφιο σε ευρωεκλογές. Πώς την πήρατε αυτήν εδώ πέρα την απόφαση? Βλέποντας την, ας πούμε, δυσυνέργεια που υπάρχει όσον αφορά στην εφαρμογή της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στη χώρα μας, είπα ότι μπορώ με τις ταπεινές μου γνώσεις να προσφέρω κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, το κόμμα του κ. Λοβέρδου, όπως ξέρετε, κινείται στον κεντρώο χώρο και χρησιμοποιεί τη φωνή της απλής λογικής. Δεν χρειάζονται πομφόλιγες, πυροτεχνήματα κλπ. Χρειάζεται να έχεις την Ελλάδα σου, να ξέρεις τα δικαιώματά σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις υποχρεώσεις σου. Επιλέξατε λοιπόν να συμμετάσχετε με ένα ολοκένουργιο, θα έλεγα ακόμα, καθώς είναι ένας μήνας, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυσή του. Ποιος ήταν ο λόγος που επιλέξατε να συμπορευτείτε κι εσείς στο κόμμα του κ. Λοβέρδου, να μην πάτε σε κάποιο ίσως παλαιότερο, μεγαλύτερο κόμμα, και θα ήθελα να μάθω και ποια είναι το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος? Ο κ. Λοβέρδος έχει μία μακρά ιστορία κι αυτός στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πάντοτε ήταν άνθρωπος της λογικής, άνθρωπος των συνενέσεων και των συνεννοήσεων και δεν είχε καμία εμπλοκή με τη λεγόμενη διαπλοκή. Για το λόγο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι με εκφράζει η ένταξη στο κόμμα των Δημοκρατών, το οποίο τονίζω και πάλι κινείται στον κεντρώο χώρο. Δηλαδή έχει την ιδεολογία τη φιλελεύθερη, έχει την ιδεολογία της δημοκρατίας, της παραγωγικότητας, κινείται εντελώς, επαναλαμβάνω, λογικά, σεμνά και ουσιαστικά. Θα ήθελα λίγο να δούμε σχετικά με την Ευρωβουλή και να συζητήσουμε για τις θέσεις της παράταξής σας για τα θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρωβουλή, και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης που υπάρχει στην Ευρώπη? Είχα την ευτυχία ή ατυχία να είμαι Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Μεταναστευτικού το 2014 μέχρι το 2019. Αντιμετώπισα λοιπόν τις μεταναστευτικές ροές με τον τρόπο που έπρεπε, όταν ακόμα η υπόλοιπη Ευρώπη δεν γνώριζε πώς και τι. Η φιλοξενία στους ανθρώπους παρεσχέθη όπως έπρεπε και όπως άξιζε, βεβαίως σε δεύτερη φάση με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα Ταμεία Συνοχής και όλα αυτά. Αλλά η άποψή μου είναι ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί in situ, δηλαδή επί τόπου. Στις χώρες από τις οποίες ξεκινάνε οι προσφυγικές ροές, εκεί πρέπει να στοχεύσει η Ευρώπη για τη βοήθεια και τη δημιουργία, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην αναγκάζονται να περνάνε ποτάμια, θάλασσες, να χάνονται πολλοί από αυτούς, να αισθάνονται παρείες σε κάποιες χώρες, αλλά να μείνουν στη χώρα τους και να δημιουργήσουν. Βλέπετε, ξεκινήσαμε με την καραμέλα του πολέμου στη Συρία. Ο πόλεμος έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο καθένας από τους πολέμαρχους της περιοχής, είτε εκπροσωπείται, είτε στηρίζεται από τη Ρωσία, από την Τουρκία, από το Ιράκ, από το Ιράν, από την Παλαιστίνη κλπ., έχει δημιουργήσει το φέουδό του και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Επομένως, δεν ψάχνει η Ευρώπη φτηνά εργατικά χέρια, ούτε ψάχνει η Ευρώπη παρείες ή υποψήφιους να δουλεύουν με φτηνά και μεροκάματα χωρίς ασφάλεια κλπ. Να προσπαθήσει λοιπόν η Ευρώπη να εφαρμόσει σχέδια Marshall, σε εισαγωγικά, όπως έγινε πριν από δεκαετίες στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις χώρες από όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη ροή μεταναστών προς την Ευρώπη. Η θέση σας σχετικά με την ψηφιακή επανάσταση και την προστασία των δεδομένων των πολιτών είναι επίσης ένα θέμα το οποίο το ακούμε πολύ συχνά να ασχολείται η Ευρωβουλή. Η δικιά σας θέση ποια είναι? Εγώ, κοιτάξτε, ως εκ του διαβίου ιδιότητάς μου του γιατρού, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την προστασία του απορρίτου των ιατρικών δεδομένων ενός εκάστοτε ασθενούς. Άρα, κατά αναλογία απλή, το ίδιο ασπάζομαι και θα εφαρμόσω
και από τη νέα θέση, αν καταφέρω να εκλεγώ. Σίγουρα ένα άλλο θέμα, το οποίο το ακούμε πολύ συχνά, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι η θέση της παράταξης σας σχετικά με αυτό? Η κλιματική αλλαγή από μόνη της είναι ένας παράγοντας που θα διασφαλίσει, η αποφυγή εννοώ της κλιματικής αλλαγής, που θα διασφαλίσει την επιβίωση όλης της ανθρωπότητας. Επομένως, όλες και όλοι μας πρέπει, από όποια θέση βρισκόμαστε, να συνεργούμε στην αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου, της άσκοπης χρήσης υλικών, να φροντίζουμε για την ανακύκλωση, να αποφεύγουμε τις πολυτελείς περιττές συσκευασίες, να κλείνουμε τα ρεύματα στο σπίτι μας, να μην χρησιμοποιούμε ηλεκτροβόρες συσκευές χωρίς λόγο, να μην ξοδεύουμε το νερό χωρίς λόγο. Είναι απλά πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον εδώ και δεκαετίες τα εφαρμόζω και παροτρύνω όλες και όλους που είναι κοντά μου να το κάνουν. Άρα η κλιματική αλλαγή, φαινόμενο θερμοκηπίου, λιώσιμο των πάγων και όλα αυτά έχουν μια απάντηση. Πρέπει οι μεγάλες χώρες, και ως μεγάλες χώρες δεν εννοώ τη Γαλλία ή τη Γερμανία, εννοώ πολύ μεγαλύτερες χώρες, να θεωρηθούν δεν είναι στο απειρόβλητο. Η όποια κλιματική αλλαγή επέλθει θα επηρεάσει και αυτές και τους πολίτες τους. Και την Κίνα και τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε, χώρες μεγάλες όπως είναι ο Καναδάς έχουν ενταχθεί πλήρως στα προγράμματα περιστολής ενέργειας και ανακύκλωσης. Από εκεί και πέρα, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είναι χώρες που πρέπει επιτέλους να καταλάβουν πως θα ακουμπήσει και αυτούς η κλιματική αλλαγή. Κύριε Ιδονόπουλε, είμαστε μια χώρα η οποία πραγματικά πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, κατά κύριο λόγο ξεκινάνε για τις σπουδές τους και μετέπειτα πολλοί μένουν εκεί πέρα. Εσείς πώς θα στηρίζατε και πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, στην υπόλοιπη Ευρώπη θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί και η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότιμο εδώ και δεκαετίες. Ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και της υπερεξειδίκευσης, θα έλεγα. Δηλαδή, ο χειρουργός ουρολόγος μπορεί να είναι, να αποκτήσει μια εξειδίκευση. Αναφέρω ένα παράδειγμα σχετικό με τη διαβίου ιδιότητά μου, το ξαναλέω αυτό. Να αποκτήσει μια εξειδίκευση στον καρκίνο του προστάτου, αλλά και εκεί πρέπει να αποκτήσει μια περαιτέρω εξειδίκευση στην λαπαροσκοπική ή στην ανοιχτή χειρουργική αυτή τη πάθηση. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Άρα, η χώρα μας πρέπει να καταστεί ένα φυτώριο εξειδίκευσης, ούτως ώστε να είναι περιζήτητοι οι Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες στο εξωτερικό. Τώρα που η κρίση πλέον φαίνεται ότι έχει περάσει, αλλά εκείνο που έχει σημασία πρέπει να δούμε στη χώρα μας την αύξηση του πρωτογενούς τομέα. Όπως διαπιστώνουμε εδώ και πολλά χρόνια, το 60% των εθνικών γεών είναι σε εκούσια αγρανάπαυση. Όσα χωράφια καλλιεργούνται πιο πολύ για τις επιδοτήσεις παρά για την παραγωγή του βασικού προϊόντος, του σιταριού, του κρυθαριού κτλ. Άρα, πρέπει να δοθούν κίνητρα από την κυβέρνηση με την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Είδατε με τον πόλεμο στην Ουκρανία πώς εκτοξεύτηκαν οι τιμές του σιταριού Φερρυππίν σε όλη την Ευρώπη, γιατί η Ουκρανία ήταν στο βολώνα της Ευρώπης. Εγώ δεν αντέχω να βλέπω χωράφια ακαλλιέργητα στη χώρα μας ή καλλιεργούμενα μόνο για την επιδότηση χωρίς περισυλλογή του καρπού. Φερρυππίν, η ελαιοκράμβη, το λιόσπορο, όπως το λέμε, το ηλιοτρόπιο, συμμεσχωρείτε, το σωστό, το καλλιεργούν μόνο και μόνο για να βγει επιδότηση και δεν μπαίνουν στον κόπο καν να μαζέψουν τον καρπό. Ο οποίος καρπός όμως βοηθάει το περιβάλλον ως τι. Είναι παράγωγο, παράγεται με κάποια επεξεργασία κάψιμο, το οποίο εμπλουτίζει το κανονικό πετρέλαιο και βοηθάμε στο να ξοδεύουμε και λιγότερο πετρέλαιο και να χρησιμοποιούμε τη γη για να, πάρουμε ενέργεια. Σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατίας και, και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη, ποια είναι η άποψή σας, τι συζητάτε στην παράταξή σας, τι θα θέλατε να κάνετε σε περίπτωση που εκλεγείτε? Το κράτος δικαίου είναι αυτονόητο να υπάρχει σε κάθε οργανωμένη δημοκρατία, σε κάθε χώρα, είτε αυτή η χώρα βρίσκεται στην Ήπειρο της Αυστραλίας, στην Αφρική, στην Ασία και στην Βόρεια ή Νότια Αμερική. Το κράτος δικαίου, λοιπόν, που παρέχει ίσα δικαιώματα στους πολίτες του, πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά παντού. Είναι πρόκριμα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύπαρξη ενός κράτους δικαίου.
Βλέπουμε στη γειτονική χώρα ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, μιλάω για την Αλβανία. Βλέπουμε στην γειτονική μας από την άλλη πλευρά, την Τουρκία, ότι υπάρχει ένα σκληρό κράτος δικαίου εμπολής, αλλά με κάποιες εξάρσεις υπερβολικότητας που ούτε αυτά ταιριάζουν ακριβώς στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη σημερινή θεώρηση της πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε κάποια καθεστώτα στα οποία στο σύνταγμά τους, στους νόμους τους υπάρχει το κράτος δικαίου, αλλά δεν εφαρμόζεται. Και αυτές είναι κυρίως κάποιες πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες, οι οποίες δεν ξεκόλλησαν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από τα χρόνια του φασιστικού, του κόκκινου φασισμού της Σοβιετικής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργούν 20 μόνιμες επιτροπές. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, σε ποια θα επιδιώξετε να ενταχθείτε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί σε μια επιτροπή η οποία σχετίζεται με την ιδιότητά σου την επιστημονική. Διότι τολμώ να σας πω πως έχουμε δει αποτυχημένους υπουργούς υγείας γιατρούς και επιτυχημένους υπουργούς υγείας δικηγόρους. Άρα δεν είναι πρόκριμα αυτό. Εμένα θα με συνήγειρε ιδιαίτερα η ενασχόλησή μου με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού που απέκτησε εμπειρία ως αιρετός. Μεγάλη από ό,τι ακούω, διότι η Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, είχε γίνει παράδειγμα και πρότυπο προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, θα με διήγηρε σφόδρα να συμμετέχω σε παρόμοιες επιτροπές. Ποιο θα θέλατε να ήταν το στίγμα σας όντας ευρωβουλευτής? Η καθημερινότητα να αντιμετωπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε μέρος της, σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό, η καθημερινότητα. Με την επικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τοπικές αρχές, το τοπικό κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι δευτέρου ή πρώτου βαθμού, να φροντίζει και να εισκύψει τα προβλήματα του πολίτη, για να καταλάβει ο πολίτης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι για να εισπράττει, είναι και για να παρέχει. Κλείνοντας, θα ήθελα να πείτε ένα μήνυμα εδώ στους τηλεθεατές μας για ποιο λόγο να στηρίξουν εσάς και το κόμμα σας στις ευρωεκλογές του Ιουλίου. Η μέχρι τώρα πολιτική πορεία του κυρίου Λοβέρδου και η μέχρι τώρα δική μου πολιτική πορεία παρέχουν το εχέγγυο της δίκαιης και λελογισμένης διαχείρισης της εξουσίας. Είμαστε ένα κόμμα που πρεσβεύει τη φωνή της κοινής λογικής, της καθημερινότητας και της άμεσης πρόσβασης του πολίτη προς την αρχή και ένα αντιστρόφως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα και εύχομαι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς και το κόμμα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δουλεύουμε για την Ελλάδα, δουλεύουμε για τους Έλληνες με ουσία και πραγματικό όραμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι μου, που ήσασταν εδώ μαζί μας για άλλη μια εβδομάδα. Εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 18:30 για ένα ακόμα τετατέτ. Πού αλλού, εδώ στη συχνότητα του Euro TV. Καλό σας απόγευμα.